Με λένε Δημήτρη Κανέλο, είμαι 35 χρονών και μένω στην Νίκαια. Πέραν από το επάγγελμα που ασκώ ως τραγουδιστής τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, ασχολούμαι τόσα χρόνια περίπου, αλλά και παραπάνω, με την οικοδομή. Αλλά ουσιαστικά είμαι τζαμάς. Τραγουδάς χρόνια, είσαι επαγγελματίας. Τραγουδάω πολλά χρόνια. Βασικά συνεργάζομαι πολλά χρόνια με την Γλυκερία και φέτος είχα και τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ και με την κυρία Βιτάλη. Έχεις περάσει από φυρία τώρα. Όχι, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βήμα, βήμα, νιώθω πως θα γυρίσεις σαν το κύμα να με νανουρίσεις. Μα τα βράδια όλα στο ίδιο χρώμα γκρίζα πάντα και δεν ήρθες ακόμα. Φίλοι, φίλοι! Έλα εδώ, νομίζω ότι μπορούν να περάσουν και οι δύο στην... Μας περνάτε! Βέβαια, νομίζουμε ότι... Με τέτοιες δεύτερες! Δημήτρη, έχουμε πολλές περιπτώσεις πολλών μεγάλων τραγουδιστών που δεν κάνανε όμως μεγάλη καριέρα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γλώσσα του σώματος, να το πω έτσι. Είσαι πολύ μονοκόμματος και πολύ ξύλινος. Πιστεύω ότι αυτό θα το καταφέρει εύκολα, γιατί έχει την εμπειρία του επαγγελματία και είναι εύκολο να το βρει και να το κάνει στην... Εύκολο δεν είναι, γιατί αλλιώς το έχει κάνει. Έχει ένα δίκιο σε αυτό, Αντώνης. Είναι σημαντικό όταν τραγουδάς να συμμετέχει και το σώμα. Μην φτάσουμε βέβαια στο άλλο άκρο, δεν κοιτάσετε όπου αλλά έχει μια τόσο ωραία φωνή, μια λαϊκή φωνή, μια ευγενική φυσιογνωμία. Αυτό που σκέφτομαι τόση ώρα είναι ότι έχω θολώσει από τα ονόματα που έχει πει. Όχι, προσπάθησε θολώσει. Αυτό να μην το έχεις στο νου σου. Αλλά θα σου πω κάτι. Μην έχεις στο νου σου. Ήθελα κι εγώ λίγο παραπάνω ψυχή σε αυτό που έβλεπα και άκουγα. Πιστεύω θα τη δω αυτή την ψυχή και στο πίσω από τον τοίχο, οπότε... Και στο live θα πρέπει να έρθει, έτσι πέρα τώρα ναι, που έτσι πέρασε. Ευχαριστώ πολύ. Πάσα καλά. Χαίρομαι που πέρασα στον τοίχο και εννοείται ότι θα περιμένω τη Δέσποινα Βανδύ να έρθει να τραγουδήσουμε μαζί ντουέτο και στον τοίχο. Yeah.
σε 95%. Πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Μπαίνεις στο Πάρτεον με τους καλύτερους, Δημήτρη. Γιατί απορρίς, Αντώνη? Τι έγινε, ρε Δημήτρη? Αποκάλυψη. Σαν είπαμε, την γλώσσα του σώματος, εσύ το... Ροδάνη πήγε η γλώσσα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Τόσο απλά, τόσο ουσιαστικά, τόσο ξεκάθαρα. Πήρες την κιθάρα σου, άφησες τη φωνή σου να τραγουδήσει και να, 95% με 4 θετικές τύπους. Κώστα. Υπέροχα, Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία. Το είπες.